Αντιμέτωποι με ένα ισχυρό μέτωπο της κοινή γνώμης που τάσσεται αναφανδόν κατά μιας ενδεχόμενης λύσης του Σκοπιανού με σύνθετη ονομασία και χρήση του όρου Μακεδονία, βρίσκονται οι κυβερνητικοί σχεδιασμοί βάσει των οποίων προωθείται η σύναψη συμφωνίας με τη γειτονική πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Με συντριπτικό τρόπο, πολίτες κάθε κομματικής προέλευσης από όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας και ανεξαρτήτως φύλου ή ηλικίας ορθώνουν ένα ηχηρό όχι στην προωθούμενη λύση, η οποία όπως προκύπτει από τα ευρήματα έρευνας που πραγματοποίησε η εταιρεία Mark για το θέμα, προσκρούει στη βούληση της συντριπτικής πλειονότητας των Ελλήνων πολιτών. Διαφωνώ, ως προς το όνομα δηλαδή. Δεν νομίζω ότι τους ανήκει. Okay. Μακεδονία είναι μόνο στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει Σκόπια, Μακεδονία και τέτοια. Τέλος. Σε αυτό, να βρουν μια συμβιβαστική λύση για όλους, αλλά τίποτα να μην χάσουμε την αξία σαν Ελλάδα. Αυτό τίποτα άλλο. Γιατί περνάμε δύσκολες από χέρι. Εγώ σαν Έλληνας δεν δέχομαι το Μακεδονία στα Σκόπια. Σχεδόν 7 στους 10 Έλληνες, το 68%, απαντούν αρνητικά στο ερώτημα αν πρέπει η Ελλάδα να συμφωνήσει σε σύνθετη ονομασία με τον όρο Μακεδονία, έναντι μόλις του 23,6% που επιλέγουν αυτό τον συμβιβασμό. Το ακόμη πιο εντυπωσιακό στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι το ισχυρό απορριπτικό ρεύμα διατρέχει οριζόντια όλο το εκλογικό σώμα. Βέβαια όχι, δεν μπορώ να πω ότι συμφωνώ, γιατί ανέκαθεν παιδιά, η Μακεδονία ήταν ελληνική. Τι να σας πω, λυπάμαι. Κοιτάξτε, είναι το τελευταίο ξεπούλι μας, γίνει και αυτό να συγχάσουμε. Όλα τα άλλα τα έχουν ξεπουλήσει. Ναι, διαφωνώ, σίγουρα. Τα Σκόπια έχουν όνομα. Γιατί δεν έχουν το κατά το όνομά τους. Κανονικά πρέπει να γίνει να ρωτηθεί ο λαός, να γίνει δημοψήφισμα. Γιατί δεν μπορεί, έχουν 25 χρόνια τώρα και δεν μπορούν να λύσουν το πρόβλημα. Ας το λύσει ο λαός. Αυτοί δεν είναι ικανοί να λύσουν, δεν μας έχουν λύσει τα προβλήματα τα δικά μας.